Μην παίζετε μπάλα στις πλάτες μας, αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης Δημήτρης Δεμουρτζίδης, Λάζαρος Κυρίζογλου, Παντελή Τσακίρης και ο δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης. Μαζί τους ήταν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και συλλογικών φορέων κατά της κάφης των υπολοιμμάτων ανακύκλωσης RDF και SRF στις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν στην Ευκαρπία. Αριστό οργανώθηκε και ένας συμβολικός ποδοσφαιρικός αγώνας με αντίπαλες ομάδες στην πρωτοβουλία κατά της κάφης και την Τιτάν. Διαιτητής του αγώνα επιλέχθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι διοργανωτές θέλησαν έτσι να δείξουν ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν σφυρίζει με δίκαιο τρόπο. Τον αγώνα παρακολούθησαν οι δήμαρχοι μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους, τους επικεφαλείς των παρατάξεων αλλά και πολίτες. Όλοι μαζί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην διαφαινόμενη αδειοδότηση του εργοστασίου στην Ευκαρπία για καύση πολυμάτων ανακύκλωσης υπό μορφή RDF και SRF. Έναν μήνα μετά από το αίτημά μας για την αναστολή της σχετικής απόφασης, το Υπουργείο δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στην αναστολή, επεσήμανε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης. Είμαστε εδώ μαζί με τους φορείς και τους συλλόγους για να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας που ένα μήνα μετά την κοινοποίηση προς εμάς από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος της μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ της βιομηχανίας Τιτάνα, ένα μήνα μετά από το αίτημά μας για αναστολή εν μέσω πανδημίας και κρίσης υγειονομικής, το Υπουργείο ακόμα δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του σε αυτή την αναστολή που ζητάμε. Ζητούμε αναστολή και λόγω πανδημίας, αλλά ζητούμε αναστολή για διαβούλευση. Υπάρχουν δικαιολογημένη ανησυχία, αντίδραση και καχυποψία για τη θέσπιση από την πολιτεία αυστηρών κανόνων ελέγχου και online μετρήσεων, ανέφερε ο Δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης. Το πρόβλημα το οποίο ανακύπτει και το ερώτημα δεν είναι αν η καινούργια καύσιμη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί στον Τιτάνα είναι καλύτερη από την προηγούμενη που χρησιμοποιούσε ο Τιτάνας, αλλά εάν και αυτό το καύσιμο δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία. Εάν δηλαδή τα αιωρούμενα σωματίδια ή οι αέριοι ρήποι είναι τέτοιοι που είναι επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία. Εμείς θέλουμε να ακουστεί η ηχηρή αντίδραση των πολιτών ούτως ώστε να ανασταλεί απόφαση αδειοδότησης και να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια διαβούλευσης ώστε να καταλήξουμε σε κάτι κοινά αποδεκτό, ανέφερε ο Δήμαρχος Ωρεοκάστρου Παντελή Τσακίρης. Αυτό ζητάμε, να υπάρξει αναστολή και διαβούλευση, να εξαντληθούν τα περιθώρια της διαβούλευσης, έτσι ώστε εάν όντως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε, να λάβουμε γνώση έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια αυτό για το οποίο το Υπουργείο αυτή τη στιγμή μας διασφαλίζει ότι είναι εντάξει. Έχει πάρει τεράστια έκταση το συγκεκριμένο θέμα και οφείλουμε όλοι να δράσουμε και να αντιδράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να σταματήσει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη εξέλιξη, να ακουστούν ηχηρά οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών και να καταλήξουμε τελικά σε κάτι το οποίο θα είναι αμοιβαία αποδεκτό. Με δηλώσεις τους, οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Δήμου Παύλου Μελά εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην καύση πολυμάτων απορριμμάτων. Βρισκόμαστε εδώ και θα ήθελα να διατρανώσω την θέση μας ότι είμαστε εναντίον της καύσης και οποιασδήποτε άλλης κατάστασης θέτει σε κίνδυνο έναν ολόκληρο πληθυσμό. Η Δυτική Θεσσαλονίκη αριθμεί πάνω από 305.000 κατοίκους και κάθε φορά βρίσκεται πρώτα τελεσμένων γεγονότων. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν αδιανόητο αυτό που έγινε εν μέσω κρίσης και εν μέσω διαφόρων μέτρων τα οποία δεν επέτρεπαν στους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν, να πάρθει ένα τέτοιο μέτρο. Όπως σας ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είμαστε κάθετα αντίθετοι στην καύση στον Τιτάνα. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει και στο παρελθόν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση, τόσο και με την κατασκευή του ΣΜΑ, όσο και του ΣΚΙΤΑ. Φαίνεται ότι η λαϊκή παροιμία που λέει ότι ο λύκος στην Αναμπουπούλα χαίρεται, έρχεται και εδώ ουσιαστικά, με την έννοια ότι εν μέσω πανδημίας έρχεται να περάσει αυτή η αρνητική εξέλιξη, τόσο για τον λαό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά συνολικά και για την πόλη. Όλοι μας είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για τα παιδιά μας και θέλουμε να στείλουμε ξεκάθαρα ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να περάσει καύση των απορριμμάτων, τόνισαν οι εκπρόσωποι των συλλογικών οργανώσεων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα που έκανε ο Δήμος Παύλου Μελά για συμβολική διαμαρτυρία. Εδώ τα παιδιά παίξαν προηγουμένως μια μπάλα πραγματική και όχι την μπάλα που παίζει το Υπουργείο Παιδείας με το Τιτάν, που παίζουν χωρίς εμάς στην ουσία πίσω από την πλάτη μας. Ας είναι καλό πλέον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΙΠΕΝ, η κυβέρνηση αλλά και οι λίγοι πέρμαχοι της καύσης να καταλάβουν ότι οι 114 σύλλογοι, που είναι η καθολική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύσσωμοι 5-6 δήμαρχοι, δείχνουν την καθολική αντίθεση απέναντι στην καύση απορριμμάτων. Και θα μιλήσω πιο πολύ ως γονιός παρά ως
μέλος συλλόγων που συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Μιλάμε για καύση αστικών απορριμμάτων που προέρχονται από πράσινους κάδους, αυτό που το καταλάβουμε όλοι, μέσα στον αστικό ιστό, λίγα μέτρα από τα σπίτια μας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένα εργοστάσιο που έχει ξεκάθαρα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης να θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να κάνει και καύση απορριμμάτων. Εν αναμονή των εξελίξεων, η τοπική αυτοδιοίκηση με τους κατοίκους και τους συλλόγους προετοιμάζουν τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση του αγώνα τους.